Έχω ανεβάσει κατά καιρούς διάφορες εύκολες συνταγές σε αυτό το κανάλι, σήμερα δεν θα πρωτοτυπήσω, πάλι μια εύκολη συνταγή θα σας δείξω και όπως θα είδατε και από τον τίτλο πρόκειται για την διάσημη μακαρονάδα με την κόκκινη σάλτσα. ξεκινάω βάζοντας στην κατσαρόλα ή σε ένα βαθύ τηγάνι λίγο ελαιόλαδο και μέσα στο λάδι μέχρι να δεσταθεί θα βάλω 2-3 κελίδες κόρδο τις οποίες τις έχω κόψει σε χοντρά κομμάτια για να δώσουν λίγο άρωμα στο λάδι και μόλις δεσταθεί το ελαιόλαδο θα αφαιρέσω το σκόρδο από μέσα γι' αυτό το έβαλα σε μεγάλα κομμάτια και δεν το έβαλα ψιλοκομμένο για να μπορώ να το αφαιρέσω εύκολα Έχω καθαρίσει ένα κρεμμύδι, το έχω ψιλοκόψει και τώρα που ζεστάθηκε το ελαιόλαδο και έβγαλα από μέσα από την κατσαρόλα το σκόρδο θα βάλω μέσα στην κατσαρόλα το κρεμμύδι και θα το ανακατέψω για κανένα δύο λεπτά για να σοταριστεί. Στη συνέχεια προσθέτω χυμό ντομάτας μέσα στην κατσαρόλα, τον ανακατεύω με το κρεμμύδι και επειδή ο χυμός ντομάτας είναι ελαφρώς συμπυκνωμένος θα προσθέσω μέσα και λίγο νερό. Αν χρειάζεστε πληροφορίες για τις αναλογίες των υλικών, δείτε στην περιγραφή του βίντεο, γιατί τώρα εγώ απλά περιγράφω εδώ τη διαδικασία. Μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται η σάλτσα, χαμηλώνω το μάτι της κουζίνας, δεν χρειάζεται να κοχλάζει η σάλτσα και να πιτσιλάει δεξιά αριστερά. Το ρυθμίζω έτσι απλά να σιγοβράζει και προσθέτω μέσα αλάτι και πιπέρι. Επειδή εμένα μου αρέσει έτσι να τσιμπάει λίγο προς το καυτερό, Βάζω λίγο ίσως παραπάνω πιπέρι από ό,τι θα έβαζε κάποιος άλλος Το λέω έτσι για να μην τρομάξετε που βλέπετε τόσο πιπέρι να βάζω μέσα Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε τόσο πιπέρι Απλά είναι θέμα γούστου Τώρα θα αφήσω τη σάλτσα να σιγοβράσει για μερικά λεπτά Θα την ανακατεύω έτσι που και που μην τυχόν κολλήσει στην κατσαρόλα Και μετά από αυτή τη σύντομη διαδικασία ουσιαστικά η σάλτσα μας είναι έτοιμη θα κλείσω το μάι της κουζίνας και θα την αφήσω να ξεκουραστεί μέχρι να ετοιμάσω και τα μακαρόνια. Για τα μακαρόνια δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο επειδή ανάλογα τα μακαρόνια που θα χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές αλλάζουν οι οδηγίες χρήσης που έχουν απλά ακολουθώ τις οδηγίες βρασμού που έχουν τα συγκεκριμένα μακαρόνια που αγόρασα. Μόλις τα μακαρόνια είναι έτοιμα τα αφαιρώ από το νερό και τα προσθέτω λίγα λίγα στην κατσαρόλα που είχα αφήσει την σάλτσα να ξεκουράζεται τα βοηθάω να πασαληφθούν καλά με τη σάλτσα και να είναι έτοιμα για σερβίρισμα αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα αν θέλετε να δείτε κάποιες έξτρα πληροφορίες ρίξτε μια ματιά και στην περιγραφή του βίντεο εγώ σας χαιρετώ προς το παρόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο